Γιάννη, το καλοκαίρι του 2014, ένα νεαρό παιδί με τα παπούτσια του σε μια σακούλα έρχεται να προπονηθεί με τον ΠΑΟΚ. Τι σκεφτόσουν τότε? Τότε σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι ήρθα για να μείνω. Ήθελα να δώσω το καλύτερο με αυτό, στην πρώτη προετοιμασία με τον κύριο Αναστασιάδη, να δείξω το καλύτερο με αυτό, να δώσω τα πάντα και να υπογράψω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Πώς είναι να βρίσκεσαι στα 19 σου χρόνια και να ξέρεις ότι το μέλλον σου μπορεί να κρίνεται από μία προπόνηση? Έτσι είναι η ζωή. Καμιά φορά δεν ξέρεις πότε σου δίνεται ευκαιρία, πάντα πρέπει να είσαι έτοιμος. Σε κάθε προπόνηση εγώ πάντα έχω μάθει να τα δίνω όλα και έτσι το πήρα σαν μια μεγάλη ευκαιρία και σαν μια μεγάλη πρόκληση. Το καλοκαίρι που πέρασε υποβλήθηκες ουσιαστικά σε μια παρόμοια διαδικασία στη καλοκαιρινή προετοιμασία για το αν θα πας στο βασικό στάδιο. Τι ήταν η διαφορά σε σχέση με το καλοκαίρι του 2014? Είχα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, διότι προερχόμουν από ένα πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, σκληροτράχυρο πρωτάθλημα βέβαια, με πολλά παιχνίδια, πολλές συμμετοχές, πολλές εμπειρίες. Ήρθα εδώ με ένα σκοπό και μόνο για να μείνω, όπως έκανα και πέρυσι που δεν τα κατάφερα, αλλά παρ' όλα αυτά κατάφερα αυτό το χρόνο να είμαι εδώ σε αυτή την ομάδα. Κάτι δεν προπονητή σε μένα, με πίστεψε και συνεχίζω να δίνω τον καλύτερο με αυτό στις προπονήσεις και στους αγώνες για να το δικαιώνω. Πόσο διαφορετικός είσαι από όταν επέστρεψες στην Ελλάδα και ήρθες να δοκιμαστείς στον ΠΑΟΚ με το σήμερα? Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έχει αλλάξει η ζωή μου από τη μέρα που ήρθα στον ΠΑΟΚ. Νιώθω πολύ πιο καλά, νιώθω πολύ πιο δυνατός. Νιώθω πιο όριμος. Και αυτό με βοηθάει στην καθημερινότητά μου, αλλά και στο γήπεδο μέσα. Τι είναι αυτό που σε βοήθησε να αλλάξεις, να οριμάσεις, όπως λες? Αυτό που με βοήθησε να οριμάσω ήταν ότι πέρασα πολλές δύσκολες στιγμές, κυρίως μόνο στη Γερμανία, αλλά και όταν γύρισα εδώ πέρα διάφορες δοκιμασίες. Ποτέ δεν έσκυψα το κεφάλι, ποτέ δεν τα παράτησα. Πάντα προσπαθούσα για το καλύτερο και πάντα πίστευα στον εαυτό μου. Την απόφαση να πας τόσο μικρός στη Γερμανία και να δοκιμάσεις εκεί την τύχη σου, πώς την πήρες? Ήταν ένα όνειρό μου από μικρό παιδί να παίξω στη Γερμανία και παραμένει όνειρό μου, μεγάλο. Ήταν μια απόφαση που την πήρα με την οικογένειά μου και ευχαριστώ που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Από τόσο μικρός ήταν όντως δύσκολη αυτή η απόφαση, αλλά την πήρα καθαρά και μόνο εγώ. Η μεγαλύτερη δυσκολία ποια ήταν? Ήταν η προσαρμογή εκεί? Αν ήσουν ουσιαστικά παιδί ακόμα, ήταν ο τραυματισμός σου, τι ήταν? Και τα δεν μπορώ να πω, γιατί προσαρμογή το να είσαι 15,5-16 χρονών και να πας στο εξωτερικό σε μια ξένη χώρα, να μην ξέρεις τη γλώσσα και να μην έχεις την οικογένειά σου δίπλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάθε παιδί. Το ξεπέρασα αυτό, στη συνέχεια ήρθε, όπως είπες, και ο τραυματισμός μου. Ευτυχώς είχα δίπλα μου την οικογένειά μου και αυτό το πέρασα λίγο πιο ομαλά. Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος κλείνει με το Γιάννη Μισθαχίδη να έχει 4 ασίστ και να έχει πετύχει και 2 γκολ. Το πρώτο μισό της σεζόν, ας πούμε, όχι μόνο το πρωτάθλημα. Πώς κρίνεις εσύ την παρουσία σου ως τώρα? Καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι υγιής και μπορώ να βρίσκομαι στην ομάδα αυτήν. Καθημερινά έχω να κάνω με ποδοσφαιριστές με μεγάλες προσωπικότητες, με μεγάλους ποδοσφαιριστές. Για μένα είμαι χαρούμενος που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Από την απόδοσή μου ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος. Πάντα θέλω το κάτι παραπάνω. Το ότι ήρθαν 2 γκολ και 4 ασίστ μπορούσαν να είναι και παραπάνω και ασίστ και τα γκολ. Πιστεύω στο μέλλον θα έρθουν. Αν σου ζητούσαν να κρατήσεις μία στιγμή από το 2015 που φεύγει, ποια θα ήταν? Καταρχάς, το μάτς με τη Βέρδη δεν θα το ξεχάσω ποτέ, διότι ήταν ένα μάθημα για μένα. Ακούσα και σε όλη την Ελλάδα, πιστεύω, και με ρωτούσαν όλοι για αυτό το περιστατικό. Και πάλι δεν έσκυψα το κεφάλι. Πήρα τα θετικά από αυτή τη δοκιμασία. Και το αποκορύφωμα ήταν το μάτς μέσα στην Dortmund, που έπαιξα πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο γήπεδο. Και καταφέραμε και κάναμε ένα πολύ μεγάλο διπλό, ιστορικό διπλό για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
Δεν θα σε ρωτήσω αν το περίμενες αυτή την εξέλιξη, γιατί προφανώς η απάντηση είναι όχι. Θα σε ρωτήσω πώς περιμένεις να είναι το 2016 εσένα. Στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Το 2016 δεν μπορώ να πω τι θα μου προσφέρει. Εύχομαι πάνω απ' όλα να είμαι υγιής, να είμαι δυνατός. Μακάρι να καταφέρω κι εγώ να είμαι στην ομάδα, να πάρουμε τίτλους με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το όνειρό μου. Και να κερδίζουμε συνέχεια. Πώς είναι.